να κατέβουν στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν οι Σεραίοι αγρότες προκειμένου να διαδηλώσουν στα εγγένεια της Αγκρότικα την 1η Φεβρουαρίου. 200 περίπου Σεραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας προκειμένου να συντονίσουν τις κινήσεις τους και να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός και μόνο αγροτικού συλλόγου σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Αυτό που βγήκε από τη Λάρισα ήταν η ενότητα. Και πρέπει να μείνουμε εκεί. Στη Λάρισα αποφασίστηκε να υπάρξει ένα συλλαλητήριο στις 1 το Φλεβάρι, είναι τα εγγένεια της έκθεσης. Πέρα από το συλλαλητήριο αυτό λοιπόν, που θα γίνει στις 1 Φλεβάρι, να μετρήσουμε τα κότσια μας. Να ξαναβρεθούμε, να συζητήσουμε. Θέλετε προμαχώνα? Μέσα. Να πάμε στο προμαχώνα. Να έχουμε δύναμη. Να πάμε στα κερδίδια, οπουδήποτε αποφασίσει ο κόσμος. Να το δούμε. Να δούμε τα κότσια μας. Πρώτα τη δυναμικότητά μας στο συλλαλητήριο στις 1 Φεβρουαρίου. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αγώνας, όπως είδατε και σε πλαίσια του νομού ενωτικός, αλλά και εγώ τουλάχιστον στα τόσα χρόνια από το 9 που έχω δει, ενωτικός και σε επίπεδο Ελλάδος. Σας είπα και πάλι πριν ότι πλην ενός μετόπου που δεν χρειάζεται να σχολιαστεί, έτσι και όταν κατηγορηθεί, λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι συμπαραδράσσονται στον ίδιο αγώνα. Από όπως καταλαβαίνουμε, όπως το δικό μου χνότο, να το πω έτσι λαϊκά, μυρίζει χωματίλα, το ίδιο μυρίζει συναδέλφου στο Εύρο, στον Εύρο και στη Θήβα. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με απαρχή το συλλαλητήριο στην Αγκρότικα, στη γιορτή, όπως έχω πει και άλλη φορά, της Αγκροτιάς, που προσκαλώ τους πάντες να παρασταθούν εκεί, χωρίς όμως και πάλι να πιστεύετε, έτσι, ότι αυτό θα είναι το τέλος, θα είναι η απαρχή, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θεωρώ ότι είναι, να το πω έτσι και με αγγλικούς όρους, ένα crash test για το τι ο κόσμος θα, τι συμμετοχή θα έχει ο κόσμος και τι βλέψεις για την, και όρεξη για την επόμενη κίνηση. Οπότε είμαστε πάλι εδώ, στην ίδια αίθουσα, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Πάμε για την 5η συλλαλητήρια στην Αγκρότικα. Πιστεύω να έχει πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα. Μιλάμε με όλους τους αγροτικούς συλλόγους της χώρας, τα μπλόκα, με όλους. Ευελπιστούμε να έχει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε πέρσι στη ζωοτέχνια. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν και μέλη των διοικήσεων, τόσο των νέων αγροτών, όσο και του Πανσεραϊκού Κτηνοτροφικού Συλλόγου. Οι οποίοι στις τοποθετήσεις τους τόνισαν την ανάγκη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, κάτι που θα πάρει χρόνο, και διευκρίνησαν πως δεν θα διαλύσουν τους συλλόγους τους σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον. Ευχόμενοι ταυτόχρονα καλή επιτυχία στο εγχείρημα. Σαν κτηνοτροφικός σύλλογος, εμείς χαιρετίζουμε την προσπάθεια αυτή. Πιστεύουμε ότι ο κτηνοτροφικός σύλλογος θα συνεχίσει τις δράσεις του και τη λειτουργία του. Ευχόμαστε να υπάρχει και μια ενότητα στο κομμάτι των διοργών, για να έχουμε και συνεργασίες και συμπράξεις. Μακάρι, ξαναλέμε, να γίνει ανατροπή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μάλλον το ενδιαφέρον από τον κόσμο, γιατί θα πρέπει να δεχτούμε ότι υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα. Από τη συγκέντρωση απουσίαζαν τα λεγόμενα ηχηρά ονόματα και πρωτοστάτες μέχρι πρότινος των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπως ο Παύλος Αραμπατζής, ο Στέργιος Λίτος και ο Γιάννης Τουρτούρας, κάνοντας τους περισσότερους στη συγκέντρωση να αναρωτηθούν για την πραγματική θέληση των απόντων συναδέλφων τους να προχωρήσει το εγχείρημα του Αγροτικού Συλλόγου. Συγκεκριμένα, τόσο ο Γιώργος Κασάπογλου από την Αλιστράτη, όσο και ο Διογέννης Παπλιάκας από την Ιγρήτα, αναφέρθηκαν ονομαστικά στις απουσίες, χαρακτηρίζοντας λάθος την απόφασή τους να απουσιάζουν. Εγώ πρέπει να δώσω το ρεαλί και του Πάδου του Αναπαντζήτη, να τους κατονομάσω Παπλιάκα Διογέννη. Λοιπόν, εσένα σε βλέπω εδώ. Το φίλο μου, το Γιάννη, το Τουρτούρα, το Λίγκο και όλους αυτούς, όλα αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έχουμε αντίδραση, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, δυστυχώς δεν είναι. Για μένα δεν υπάρχει ομόνια στον όμορφο σε αυτόν τον νόμο. Και είμαι ξεκάθαρος. Δεν μπορεί να υπάρχει ομόνια. Και κάτι ακόμα. Σας εμποδίζει κανένας να προχωρήσει στη δημιουργία του μεγάλου αγροτικού συλλόγου. Ζητάει από τον Σουφλά ή από τον Ιχητόπουλο να διαλύσει τον σύλλογο, τον υπάρχοντα, για να δημιουργήσει κάτι άλλο. Εγώ τον διαλύσω την επόμενη μέρα. Ξεκινήστε όμως τη δημιουργία. Πού ήταν οι άλλοι εδώ στη θέση σας και τράπηκαν οι συντάκτες του φυγή και κρυφτήκανε που έκανε τη μεγαλύτερη βλακία της ζωής τους και τον εαυτό τους. Γιατί οι αγώνες τους τόσων ετών πήγαν χαμένοι. Αυτό μας απέδειξαν. Ότι αυτοί ήταν οι σωτήριες. Αυτό ήταν το λάθος το δικό τους. Τους λέω εγώ, έκαναν μεγάλο λάθος τον εαυτό τους που φύγαν και δεν ήρθαν τώρα. Έπρεπε να γίνουν εκλογές. Γιατί μας αρέσουν, γιατί δεν μας αρέσουν αυτοί που βγουν, θα ακολουθήσουν οι πάντες και τα πάντα. Αυτός είναι ο κρίκος που ζητάμε, την ενότητα. Όλα τα άλλα είναι εκ των πονηρού. Καλούμε όλους τους αγρότες.
Όποιος και αν είναι αυτός, σίγουρα κάποια ονόματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως αποτελούν ένα κεφάλαιο για τον αγροτικό κόσμο. Δεν ξεχνάμε τίποτα, δεν ξεχνάμε τους αγώνες, δεν ξεχνάμε αυτό που κερδίσαμε, είτε στον Προμαχώνα, είτε στα Κερδίλια, είτε οπουδήποτε. Δεν ξεχνάμε αυτούς που πρωτοστατήσαν για να κερδίσουμε αυτά που κερδίσαμε. Τους θέλουμε όλους κοντά μας. Ξεχνάμε όμως όλα τα κακά και όλο το παρελθόν. Είναι υποχρέωσή μας, καλέσαμε όλους τους αιρέους αγρότες. Όλους τους αιρέους αγρότες έχουν καλεστεί. Νομίζω αυτό που έχει σημασία, σας είπα και πάλι, ότι είναι η ενότητα.